Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε μέσω του εκπροσώπου του Πούτιν Ντμήτρη Πεσκόφ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν πλέον να οικοδομήσουν νέα παγκόσμια τάξη για την οποία μίλησε ο Biden, γιατί ο κόσμος είναι πολυπολικός και όχι μονοπολικός βασιζόμενος στην ηγεμονία των Αμερικανών. Πληροφορίε αναφέρουν ότι στι μυστικέ συναντήσει Πούτιν-Ερντογάν, ο Ρώσο πρόεδρο έχει υποσχεθεί στον Τούρκο του μία θέση στο νέο παγκόσμιο σύστημα διακυβέρνηση, γι' αυτό και ο Ερντογάν πυροβολεί με τέτοια συχνότητα τι ΗΠΑ. Σε μία μιλία του την Παρασκευή, ο Τζον Μπάιντεν είπε ότι το παγκόσμιο σύστημα λειτουργήσε καλά για 50 χρόνια μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είχε τελειώσει και χρειαζόταν ένα νέο. Είπε επίση ότι οι Αμερικανοί είχαν την ευκαιρία να κάνουν πράγματα, αν είναι αρκετά τολμηροί και έχουν αρκετή εμπιστοσύνη στον εαυτό του, για να ενώσουν τον κόσμο με τρόπου που δεν υπήρξαν ποτέ. Ο Πεσκόφ απάντησε ότι η Μόσχα είναι σε σπάνια συμφωνία με τον Biden για την ανάγκη οικοδόμηση μια νέα τάξη πραγμάτων που σύμφωνα με τις δηλώσεις του θα είναι απαλλαγμένη από τη συγκέντρωση όλων των μηχανισμών παγκόσμιας διακυβέρνηση στα χέρια ενό κράτους. Σε αυτό το κομμάτι διαφωνούμε γιατί οι Ηνωμένε Πολιτείε, για όποια παγκόσμια τάξη και να μιλάνε, εννοούν μια Αμερικανοκεντρική παγκόσμια τάξη, δηλαδή ένα κόσμο που περιστρέφεται γύρω από τι Ηνωμένε Πολιτείε. Δεν θα είναι έτσι άλλο, διευκρίνησε ο Πεσκόφ. Μαύρα μαντάτα φέρνει ουσιαστικά το Αμερικανικό Ινστιτούτο Πολέμου για το τι ακριβώ λαμβάνει η χώρα στο Ουκρανικό Έδαφο. Οι ρωσικέ δυνάμει διοχετεύουν πρόσθετε δυνάμει στο μέτωπο στην Αυντίβκα, στην περιφέρεια του Ντονιέτσκ, παρά τι συνεχιζόμενε προκλήσει με μετοπικέ επιθέσει. Οι Ουκρανικέ δυνάμει συνέχισαν τι αντεπιθέσει κοντά στον Παχμούτ και στη δυτική Ζαπορίζια στι 22 Οκτωβρίου, ενώ οι ρωσικέ δυνάμει πραγματοποίησαν μία σειρά επιθέσεων με πυράβλου και ντρόουν κατά τη Ουκρανία. Οι ρωσικέ αρχέ εντείνουν τι προσπάθειε επιστράτευση με στόχο τι κοινότητε μεταναστών τη Κεντρική Ασία. Οι ρωσικέ αρχέ στα εδάφη που κατέχουν συνεχίζουν να χρησιμοποιούν πολιτιστικά και εκπαιδευτικά προγράμματα για να ρωσικοποιήσουν αναγκαστικά την νεολαία της Ουκρανίας, αναφέρει μεταξύ άλλων το Ινστιτούτο. Η επίθεση απέτυχε παταγωδό και όλοι περιμένουν τη ρωσική χερσαία επίθεση που θα αλλάξει όλη την κατάσταση, όχι μόνο στο έδαφο, αλλά και στο ίδιο το Κίεβο, με φυγάδευση του Ζελένσκι και τη κυβέρνησή του. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα.